Στο κέντρο του δωδεκανησιακού συγκροτήματος, στις παρυφές του νοτιοανατολικού Αιγαίου Πελάγους, ανάμεσα στην Κό και τη Λέρο, βρίσκεται το πανέμορφο νησί της Καλύμνου. Τέταρτο σε έκταση, με επιφάνεια 110 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με μήκος ακτών 96 χιλιόμετρα. Καθώς πλησιάζουμε εμπλό, εμφανίζονται οι επιβλητικές φιγούρες των βουνών της Καλύμνου. Φιγούρες που σύμφωνα με τον αρχαίο ελληνικό μύθο δημιουργήθηκαν από την πτώση του Τιτάνα Κάλυδνου, γιού του ουρανού και της Γαίας, από τον οποίο πήρε το αρχικό του όνομα το νησί ως Κάλυδνα, που στην πορεία μετονομάστηκε σε Κάλυμνος. Αφήνοντας τα ήρεμα και καταγάλανα νερά της Ψερίμου, συναντάμε το ευρύχωρο λιμάνι της πρωτεύουσας Πόθια, που υποδέχεται μικρά και μεγάλα πλεούμενα και τα φιλοξενεί στα ήσυχα νερά του. Η Πόθια είναι χτισμένη με αμφιθεατρικό τρόπο, η οποία απλώνεται σε αρκετά μεγάλη έκταση και είναι η πρώτη γεύση του νησιού που συναντάει ο επισκέπτης όταν το καράβι προσεγγίσει το λιμάνι. Στο κέντρο του λιμανιού δεσπόζουν τα εντυπωσιακά κτίρια του επαρχείου και του δημαρχείου που μας θυμίζουν την ιταλική παρουσία στο νησί από το 1912 μέχρι το 1943. Στις 7 Μαρτίου 1948 η Κάλυμνος ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πόθια, μια πόλη γεμάτη ζωντάνια που όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου συναντάς καταγεγραμμένη την ελληνικότητα της ιστορίας της, τη λαϊκή της παράδοση, αλλά και το πολιτισμό της, που είναι συνδεδεμένα άμεσα με τη θάλασσα. Η ελάχιστη βλάστηση του νησιού οδήγησε τους κατοίκους της να αναζητήσουν διεξόδους προς τη θάλασσα και ιδιαίτερα στην Σπογγαλία. Δεν είναι τυχαίο πως η Κάλυμνος ονομάζεται το νησί των Σφουγγαράδων. Το σφουγγάρι υπήρξε η πηγή που έδωσε ευρωστία στο νησί, αλλά έκανε και τους Καλύμνιους να ταξιδέψουν σε όλη τη Μεσόγειο με τα σφουγγαράδικα καΐκια τους, να γνωρίσουν λαούς και πολιτισμούς για να επιστρέψουν στο νησί τους γεμάτη πλούτο, εμπειρία και γνώση. Οι σφουγγαράδες είναι το παλαιότερο επάγγελμα στην Κάλυμνο. Στο ξεκίνημά τους δεν είχαν στολή ή κάποιο τεχνικό μέσο. Έπεφταν γυμνοί στη θάλασσα, στηριζόμενοι στην αντοχή της αναπνοής τους, που έφτανε ακόμα και τα 5 λεπτά σε μεγάλα βάθη, κάνοντάς τους από τους πιο φημισμένους δείτες στον κόσμο. Χρησιμοποιούσαν τους παραδοσιακούς τρόπους σπογγαλίας, τη σκανταλόπετρα ή το καμάκι. Από το 1864 και μετά, οι δίτες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα ειδικά σκάφανδρα, τα οποία ήταν στολή στεγανού τύπου, εξαρτώμενοι από ομφάλιο λόρο, μέσω του οποίου γινόταν η παροχή του αέρα, αλλά και η επικοινωνία με την επιφάνεια. Χιλιάδες Καλύμνοι μάθαιναν την τέχνη με κίνδυνο της ζωής τους, και άφηναν τις οικογένειές τους για να αναζητήσουν σφουγγάρια στους βυθούς του Αιγαίου, της Μικράς Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Η ναυτική παράδοση του νησιού και η μέθοδοι της σπογγαλίας παρουσιάζονται στο Ναυτικό Μουσείο που βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη της Πόθιας δίπλα στο Δημαρχείο. Η Κάλυμνος για γενναίες ολόκληρες παρέμεινε το επίκεντρο στο εμπόριο των σφουγγαριών. Μέχρι όμως το σφουγγάρι να φτάσει στο εμπόριο, η διαδικασία της επεξεργασίας περνούσε από διάφορα στάδια, μέχρι να φτάσει η στιγμή της επίδειξης και επιλογής από τους εμπόρους, που γινόταν έξω από το σημερινό επαρχείο, θέαμα σπανιότατο πλέον σήμερα. Το εμπόριο του σφουγγαριού έδωσε στο νησί μεγάλη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη έως και πριν 20 χρόνια. Ανάπτυξη που παρατηρεί κανείς στη μεγαλύτερη ίσως συγκέντρωση νεοκλασικών στην Ελλάδα.
Μεγάλα διόροφα με κεραμοσκεπή τα περισσότερα. Με εξαιρετικής τέχνης αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά μέρη. Ανήκαν κυρίως σε εύπορους καπεταναίους και εμπόρους. Ένας από αυτούς ήταν ο ιδιοφυής πογκέμπορος και μεγάλος ευεργέτης της Καλύμνου, Νικόλαος Βουβάλης, το αρχοντικό του οποίου μουσείο πλέον δεσπόζει στη συνοικία της Αγίας Τριάδας. Ο Νικόλαος Βουβάλης ήταν ιδρυτής μεγάλου εμπορικού οίκου διακίνησης φουγγαριών παγκόσμιας εμβέλειας με έδρα το Λονδίνο και με υποκαταστήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και το σπίτι του αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της νεοκλασικής νησιωτικής αστικής αρχιτεκτονικής στην Κάλυμνο, με τη χαρακτηριστική επίπλωση και διακόσμηση των πλουσίων της εποχής. Σήμερα η Κάλυμνος έχει 17.000 δραστήριους ζωντανούς και φιλόξενους κατοίκους. Εκτός όμως από τους διάσημους φουγγαράδες και ψαράδες της, αλλά και τους λαμπρούς επιστήμονες, γνωστούς σε όλο τον κόσμο, έχει και μεγάλους καλλιτέχνες, γλύπτες και ζωγράφους, που με τα έργα τους στολίζουν τις πλατείες και τις αναρρύθμιτες εκκλησίες, που μπορεί να θαυμάσει κανείς το πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο από εικόνες, εκκλησιαστικά σκεύη και τάματα πιστών. Ο Άγιος Νικόλαος, η ωραιότερη από άποψη ρυθμού, με τα θαυμάσια εικαστικά έργα του, με το περίτεχνο μαρμάρινο τέμπλο και τις πανέμορφες αγιογραφίες του στίχους, χτισμένη από δωρεές των ναυτικών. Σακελάρης Μαγκλής. Μιχαήλ Αλαχούζος. Γιώργος Οικονόμου. Μιχαήλ Ζαΐρης. Αντώνης Καραφυλάκης. Νικόλαος Μάγκος είναι μερικοί από τους ζωγράφους του νησιού. Μιχάλης Κόκκινος. Ειρήνη Κόκκινου. Σακελάρης Γαλούζης. Σακελάρης Κουτούζης είναι μερικοί από τους γλύπτες του νησιού. Η Εκκλησία του Χριστού Σωτήρος και Μητρόπολη του νησιού, το τέμπλο της οποίας φιλοτέχνησε ο διάσημος γλύπτης Χαλεπάς. Η επιβλητική εκκλησία του Αγίου Σάβα με το λείψανο του ομώνυμου Αγίου. Η Παναγιά της χώρας με το ολόχρυσο τέμπλο. Η μονή του Αγίου Παντελεήμονα, χτισμένη μέσα σε ένα βράχο χωρίς πόρτα, σύμφωνα με την παράδοση. Δίπλα στο αρχοντικό του Βουβάλη υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί συλλογές της προϊστορικής, της μινωικής, της μικυναϊκής και κλασικής εποχής της ελληνικής ιστορίας. Αξίζει μια επίσκεψη πίσω στο χρόνο, στα έθιμα και τις παραδόσεις της ζωής του νησιού, στο Λαογραφικό Μουσείο, που συστεγάζεται με το Ναυτικό Μουσείο, και στο παραδοσιακό Καλύμνικο σπίτι, στο δρόμο προς τον Άγιο Σάβα, στο οποίο μπορείτε να γνωρίσετε τα ήθη και έθιμα για τον Αραβώνα, τον γάμο και τις καθημερινές ασχολίες της γυναίκας Καλυμνιάς, καθώς και για τα παραδοσιακά επαγγέλματα της Καλύμνου. Στα Βλιχάδια
υπάρχει ένα ξεχωριστό μουσείο. Ένα μουσείο θαλάσσινων ευρημάτων, το οποίο έφτιαξε με ιδιωτική πρωτοβουλία ο Σταύρος Βαλσαμίδης. Το μουσείο έγινε για να αποδοθεί φόρος τιμής σε όλους τους καλύμνιους φουγκαράδες και περιέχει ευρήματα από χιλιάδες καταδύσεις στις θάλασσές της γης και σχεδόν ό,τι μπορεί κανείς να συναντήσει στο βυθό. Λίγο έξω από την πόλη του λιμανιού βρίσκεται η κωμόπολη της χώρας, η οποία υπήρξε για πολλούς αιώνες η πρωτεύουσα του νησιού. Είναι χτισμένη στη μέση της κοιλάδας, μακριά από τη θάλασσα εξαιτίας των πειρατών. Ακριβώς πάνω από τη χώρα βρίσκεται το μεγάλο κάστρο της, ένα φυσικό και απλησίαστο φρούριο χιλιάδων ετών, προστατευμένο από τους πανύψηλους γκρεμούς του. Ήταν η μοναδική πόλη της Καλύμνου για 8 περίπου αιώνες. Μία νεκρή σήμερα πόλη που γνώρισε ακμή με τα πυκνοδομημένα σπίτια της, τις 2 δεξαμενές, τα 4 ελαιοτριβία και τις 9 εκκλησίες της. Εκεί μέσα οι Καλύμνοι γνώρισαν την εξουσία των Βυζαντινών και την κυριαρχία των Ιππωτών, οι οποίοι ύστερα από τον καταστροφικό σεισμό διεύρυναν και μετασκεύασαν την πόλη το 1495. Αγναντεύοντας από ψηλά την υπέροχη θέα και γυρνώντας το βλέμμα μας προς το λιμάνι, μας τραβάει την προσοχή ένα μικρότερο χειρό. Το Πέρα Κάστρο, ή Κάστρο της Χρυσοχεριάς, που πήρε το όνομά του επειδή είχε μια εικόνα που έδειχνε την Παναγιά με χρυσό χέρι. Ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα της φύσης που υψώνεται στην πλαγιά σαν γεωφυσικό δακτυλίδι χτισμένο τον 15ο αιώνα, που μαζί με τους ανεμόμυλους που βρίσκονται στη βάση του ήταν προσωπικό φρούριο ιδιοκτησία του υπότη διοικητή Κουιρίνη. Καθώς συνεχίζουμε, ο δρόμος μας οδηγεί στο Πάνορμο, μέσα από το στένομα των πηγαδιών και τον αρχαιολογικό χώρο της πόλης των κλασικών χρόνων, στη γνωστή σήμερα περιοχή του Χριστού της Ιερουσαλήμ. Μια τρίκλητη παλαιοχριστιανική βασιλική κτισμένη με αρχαίο οικοδομικό υλικό από τον Ιωνικό ναό του Δηλίου Απόλλωνα, που σύμφωνα με την παράδοση έκτισε ο Αρκάδιος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από την Ιερουσαλήμ σώθηκε από μια μεγάλη καταιγίδα βρίσκοντας καταφύγιο στην Κάλυμνο. Ο γραφικός οικισμός του Πανόρμου είναι χτισμένος σε μια καταπράσινη τοποθεσία και περιβάλλεται από τις πανέμορφες ακρογιαλιές, καντούνι, λινάρια και πλατή γυαλό. Στα πεντακάθαρα και καταγάλανα νερά τους αντανακλά ο αιγαιοπελαγίτικος ήλιος τις χρυσές του ακτίνες, προτρέποντας τους λιώμενους να μείνουν μέχρι και τη δύση του. Διασχίζοντας τον Πάνορμο για να ανέβουμε προς τον Γαϊδουρόραχο και από εκεί να αντικρίσουμε το μοναδικό και μαγευτικό τοπίο με το άπειρο φυσικό κάλος που ενώνει τις χωμένες στο πράσινο Μυρτιές με το απέναντι ειδηλιακό νησάκι της Θελένδου, ένα τοπίο που κατέχει τα πρωτεία στην προτίμηση των ζωγράφων και των φωτογράφων. Από τον παραθαλάσσιο οικισμό των Μυρτιών διακρίνουμε να διαγράφεται ένα πετρωμένο ανθρώπινο πρόσωπο που ο μύθος λέει πως ανήκει σε μια πριγκίπισσα που πέθανε από τη θλίψη της, γιατί νόμιζε ότι έχασε τον αγαπημένο της στη μάχη. Καθώς συνεχίζουμε την περιήγησή μας, συναντάμε τον οικισμό Μασούρη, το κατεξοχήν τουριστικό θέρετρο της βορειοδυτικής Καλύμνου. Απολαμβάνουμε την ποικιλότητα της φυσικής ομορφιάς της πιο γραφικής γωνιάς του νησιού.
Στην αμουδερή και οργανωμένη παραλία του βρίσκει κανείς όλων των ειδών τα θαλάσσια σπορ. Στο τέλος του κόλπου υπάρχει το ακροτήρι Ασπροπουντάρι, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το ερυπωμένο βυζαντινό κάστρο του Καστελιού, που δημιουργήθηκε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν μέσα από τη ζωτική ανάγκη επιβίωσης του νησιού από τις αραβικές επιδρομές. Ανασηκώνοντας το βλέμμα μας προς τα επιβλητικά βουνά της περιοχής, με έκπληξη παρατηρούμε τους εκατοντάδες αναρχητές να προσπαθούν να κατακτήσουν τους θεόρατους πέτρινους όγκους. Με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κάλυμνος αποτελεί τον κορυφαίο αναρχητικό προορισμό στον κόσμο. Η Καλύμνη από τα βάθη των θαλασσών, προς άκρας φουγγαριών, ανέβηκαν στην επιφάνεια και τώρα σκαρφαλώνουν στα ύψη. Από το σκοτάδι των θαλασσών, στο φως του ουρανού. Τα Αργυνόντα είναι ένα μικρό χωριό στην κατάφυτη περιοχή μέσα στο μυχό του ομώνυμου κόλπου. Η παραλία του είναι βοτσαλωτή, με γαλαζοπράσινα νερά, με πολλά δέντρα στο πίσω μέρος της. Ο Εμποριός βρίσκεται στο βορειοδυτικότερο σημείο του νησιού. Εκεί βλέπουμε το γραφικό του λιμάνι και την βοτσαλωτή του παραλία. Το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας και το γκρίζο των γυμνών βουνών συνθέτουν ένα τοπίο γαλήνης και μεγαλοπρέπειας. Τέλενδος. Το νησάκι που φαντάζει σαν ένας μεγάλος βράχος. Ήταν ενωμένο με την Κάλυμνο και χωρίστηκε από αυτήν ύστερα από ένα μεγάλο σεισμό τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Το κανάλι που χωρίζει τα δύο νησιά έχει μήκος 700 μέτρων. Ένα μικρό, ήσυχο και ατόφιο ελληνικό νησί απέναντι από τις ακτές της Καλύμνου. Και η επικοινωνία του γίνεται με δεκάλεπτα καΐκια που ξεκινούν από τις Μυρτιές σε τακτική βάση. Στο μικρό λιμάνι σας υποδέχεται ένας όμορφος μικρός οικισμός, με τη ζωή να κυλάει στους δικούς της αργούς ρυθμούς, καθώς δεν υπάρχουν δρόμοι και αυτοκίνητα. Και μόνο το κελάιδημα των πουλιών και ο ήχος από τα κύματα στην ακτή σε συντροφεύουν, περπατώντας στα ρομαντικά δρομάκια του. Οι γαλήνιες στιγμές ανάπαυλας, μακριά από κάθε ένταση και άγχος. Και εκεί, μέσα στην απόλυτη ησυχία, ένας ήχος γνώριμος από τα παλιά μας έκανε να κοντοσταθούμε. Ήταν ο ήχος ενός αργαλιού που από τα πανάρχια χρόνια ακόμα χρησιμοποιείται για να φτιάχνουν κουρελούδες και άλλα είδη σπιτιού. Οι όμορφες παραλίες και κυρίως αυτή με τη μαύρη άμμο στην πίσω πλευρά του νησιού, αλλά και όλες οι υπόλοιπες γύρω από το νησί,
σε προκαλούν να παρατείνεις την παραμονή σου και να απολαύσεις ξέγνιαστες διακοπές, ενοικιάζοντας ένα ήσυχο δωμάτιο σε ένα από τα λιγοστά αλλά πανέμορφα ξενοδοχεία της. Στα γραφικά του ταβερνάκια μπορείτε να απολαύσετε φρεσκότατους ψαρομεζέδες από τα δίχτυα των ψαράδικων κατευθείαν στο πιάτο σας. Το ταξίδι της επιστροφής γεμάτο από εικόνες, ήχους, γεύσεις και αρώματα που μένουν χαραγμένα στη μνήμη, κάνοντας για πάντα την Τέλεδο αξέχαστη. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας και ακολουθώντας το δρόμο βορειοανατολικά από την Πόθια προς το Βαθύ, συναντάμε πολλές μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών με μικρές γραφικές παραλίες μπροστά τους, ενώ στο βάθος διακρίνονται καθαρά τα νησιά της Ψερίμου, της Πλάτης και της Κο. Καθώς φτάνουμε στην τελευταία στροφή του δρόμου προς το χωριό, σταματάμε για να απολαύσουμε μία πανοραμική άποψη από το Βαθύ. Το λιμανάκι του Ειρήνα βρίσκεται στο μυχό ενός θαυμάσιου φιόρδ με απότομα βράχια δεξιά και αριστερά του και μία ήσυχη γαλάζια θάλασσα ανάμεσά τους. Η κοιλάδα του Βαθύ, περικλεισμένη καθώς είναι από τα ψηλά βουνά της μέσης και βόρειας οροσειράς, δίνει την εντύπωση μιας ξεχωριστής ενότητας στο νησί. Οι γόνιμες εκτάσεις του επέτρεψαν στους ανθρώπους από τα πανάρχια χρόνια να κατοικήσουν στην περιοχή και να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά και με τη θάλασσα. Στα γραφικά του ταβερνάκια μπορείτε να απολαύσετε φρέσκους ψαρομεζέδες, συνδυάζοντας τις γεύσεις με την υπέροχη θέα και απολαμβάνοντας τους νέους να διαγωνίζονται στα μακροβούτια, σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Το μπάνιο στα καθάρια νερά της είναι από τις ωραιότερες ίσως απολαύσεις για τον επισκέπτη της Καλύμνου, όπως επίσης για τους περιπετειώδεις αναρριχητές, τα απότομα βράχια της. Στο νησί μπορείτε να βρείτε όλων των ειδών τις παραλίες, από χρυσή, γκρίζα, ακόμα και μαύρη άμμο, αλλά και βοτσαλωτή. Βλιχάδια, μυρτιές, καντούνι, μασούρι, αργινόντα, εμποριός, φέρμα, βαθύ, χοχλακάς, είναι μόνο μερικές. Αλλά όποια όμως και αν επιλέξετε, θα βρείτε διαυγή, κρυστάλλινα και καταγάλανα νερά. Μπορείτε επίσης να αποδράσετε κάνοντας μία μονοήμερη εκδρομή στα γύρω πανέμορφα νησάκια της Ψερίμου, της Πλάτης ή της Νερά. Είτε μπορείτε να περιπλανηθείτε στα εκατοντάδες περιπατητικά μονοπάτια μέσα από τις μυρωδάτες βουνοπλαγιές, που οδηγούν σε αρχαία μνημεία και κάστρα, ή στα επερίτεχνα εκκλησάκια και μοναστήρια που αφήνουν τον επισκέπτη ευρώντητο. Αν τώρα κατά την περιπλάνησή σας δείτε συχνά να υπάρχουν στο δρόμο πινακίδες με το σήμα που αντιπροσωπεύει το σπήλαιο, μην απορρίσετε. Έχουν διαλέξει την Κάλυμνο ως τόπο δημιουργίας τους και υπόσχονται να σας χαρίσουν ένα μοναδικό θέαμα.
Πηγαίνετε λοιπόν στη σπηλιά των 7 Παρθένων, στο σπήλαιο του Κεφάλα, του δασκαλιού στο βαθύ ή σε αυτό της Ψερίμου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και απολαύστε την υγρή τους ομορφιά. Αν είστε όμως λάτρης της κατάδυσης, η Κάλυμνος, εκτός από την πλούσια σπονκαλιευτική παράδοση των θρυλικών σφουγγαράδων της, διαθέτει ένα απίστευτα μαγευτικό υποθαλάσσιο πλούτο. Σπήλαια, ρέστες, γκρέμια και ναυάγια σε ασφαλή ζεστά νερά με την εκπληκτική διάβγεια των 35 μέτρων που βρίσκονται εκεί για να τα εξερευνήσετε. Πανδεσία των χρωμάτων της πολύπλοκης χλωρίδας και πανίδας του καλύμνικου βυθού θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς δείτες. Αν όμως δεν έχετε την εμπειρία και τη γνώση για να απολαύσετε τη μοναδική αίσθηση κάτω από το νερό, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αναγνωρισμένες καταδυτικές σχολές με έμπειρους επαγγελματίες δασκάλους. Η κατάδυση είναι εύκολη και ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες άνω των 10 ετών, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Το ετήσιο καταδυτικό φεστιβάλ θα μοιηθείτε στα μυστικά της σύγχρονης και αυτόνομης κατάδυσης και θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε εξειδικευμένες εκδηλώσεις, εκδρομές και αγώνες. Στην Κάλυμνο υπάρχει οργανωμένο αθλητικό κέντρο. Ανοιχτά και κλειστά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου. Γυμναστήριο. Και μια υπέροχη πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, όπου ο καθένας μπορεί ελεύθερα ομαδικά είτε ατομικά να χρησιμοποιήσει αυτές τις εγκαταστάσεις για να αθληθεί. Για τη μετακίνησή σας, εκτός από το ενοικιαζόμενο ποδήλατο, μοτοποδήλατο και αυτοκίνητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταξί. Αλλά και τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Η πρόσβαση στο νησί, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι καθημερινή. Είτε με φεριμπότ από τον Πειραιά, τη Ρόδο και την Κο. Είτε με αεροπλάνο, με απευθείας πτήση από την Αθήνα. Για τη διαμονή σας στην Κάλυμνο μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια όλων των κατηγοριών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κάνοντας τη διαμονή σας όσο πιο ευχάριστη γίνεται. Τα καταστήματα που είναι άφθονα σε όλο το νησί προσφέρουν όλων των ειδών τα έργα τέχνης. Σουβενίρ, ρουχισμό και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, έως και ορειβατικό εξοπλισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια όλων των ειδών, από παραδοσιακές ταβέρνες, ψισταριές και ψαροταβέρνες, ως πιτσαρίες και γυράδικα.
Όποιο όμως και αν επιλέξετε, εκτός από τις θαυμάσιες γεύσεις και το φιλόξενο σέρβις, μπορείτε να το απολαύσετε με συντροφιά τη γλυκιά μελωδία μιας κιθάρας. Και με ένα θαυμάσιο κρασί ζήστε στιγμές χαλάρωσης και ιδυλιακής ομορφιάς παρέα με το θηλυνό της Τελένδου και πιείτε το στο ποτήρι σας. Και αν σας αρέσουν οι παραδοσιακοί χορεί, δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας. Αν έχετε διάθεση για νυχτερινή διασκέδαση, υπάρχουν αρκετά μπαράκια και κλαμπ με δυνατή μουσική, κυρίως το Καντούνι, που φημίζεται για τα νεανικά του στέκια. Τα ταβερνάκια πάνω στο κύμα, η έντονη νυχτερινή ζωή στα δυτικά τουριστικά φέρετρα, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ο υπαίθριος κινηματογράφος, τα πανηγύρια με λαϊκούς χορούς και παραδοσιακά όργανα. Οι πολλές συναυλίες, ως και οι παράπλευρες εκδηλώσεις του Beach Volley και των δύο μεγάλων φεστιβάλ αναρρίχησης και κατάδυσης συμπληρώνουν τις απολαύσεις της ημέρας με διασκέδαση και κέφι. Κάλυμνος είναι ένα πανέμορφο νησί που έχει κάτι για όλους και το δίνει απλόχερα και φιλόξενα. Η μοναδική γεωφυσική της διάπλαση αποτελεί ένα προορισμό για τον επισκέπτη που ζητάει κάτι πάνω από τα τετριμένα. Κάλυμνος, η μαγευτική αρμονία θάλασσας και βουνού.